Λοιπόν, Ζήνα, που με ρωτάγανε εδώ. Μα πότε λέει είναι η γιορτή της Ζήνας? Λέω Ζηνοβία, χτες. 30 Οκτωβρίου. Βέβαια. Και 21 Απριλίου τα γενέθλιά μου. Αχ, κορίτσι μου, τα τιμά. Δεν το σχολιάζουμε αυτό. Για να μην ξεχνιόμαστε. Πού να ξεχαστεί αυτό, ξεχνιέται. Λοιπόν, σε ρωτούσα πριν τις διαφημίσεις για, ναι, για τον Εμίλιο Λιάτσο. Μια καινούργια εποχή για το Δελτίο του Σταρ, γιατί ο Εμίλιος ήταν εκεί 8 χρόνια και ήταν πολύ ταυτισμένη η εικόνα του με το Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού. Για αυτή λοιπόν την αλλαγή και για αυτή τη νέα σελίδα, πώς το βλέπεις? Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, τι πραγματικά παίζει? Το τι πραγματικά παίζει το ξέρει μόνο ο Σταμάτης Μαλέλης, γιατί καμιά φορά δοκιμάζουμε διάφορα για να κάνουμε την έκπληξη. Σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί στο μυαλό του να είχε ένα πρόσωπο απ' έξω να φέρει. Τύπου Ευαγγελάτο, ας πούμε. Γιατί ναι, έχει ακουστεί και αυτό. Ναι. Έχει ακουστεί και αυτό. Θα σου άρεσε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Δελτίο του Σταρ? Όχι. Ωραία. Ήταν είσαι ένα καλός άνθρωπος. Μισό λεπτάκι, μην τρέχεις. Γιατί? Αλλά μ' αρέσει γιατί? Όμως το δίδυμο Ευαγγελάτος Μαλέλης, που έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Δηλαδή, ναι, 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 μπορεί παίρνοντας το δυναμικό του τον Νίκο Ευαγγελάτο να σκεφτεί μια αλλαγή στο δελτίο του. Σωστό. Και να είναι κάπως διαφορετικό. Ναι, γιατί αυτό αν δεν κάνει όμως τέτοια αλλαγή, κάπως δεν χτυπάει περίεργα. Θα πω ο Ευαγγελάτος να κάνει lifestyle, μου κάνει λίγο. Αυτό είναι, αν μπορεί να υπηρετήσει και αν θέλει μετά από τόσα χρόνια στην ενημέρωση, κυρίως, το lifestyle. Που το star, νομίζω αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι οι επιλογές του Νίκο Ευαγγελάτου και τον site του έχουν αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει το lifestyle. Μα ακριβώς, γι' αυτό και εμένα με εντυπωσιάζει. Γι' αυτό λέω θα το έκανε κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι δεν είναι κοντά σε κάτι τέτοιο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά λέω ότι καμιά φορά δοκιμάζουμε διάφορα στον αέρα και τελικά επιλέγουμε κάτι άλλο. Όπως ο Εμίλιος Λιάτσος. Αυτές τις δοκιμές που έχω δει μέχρι τώρα πάντως δεν με έχει πείσει κάποια. Πλην της Χριστίνας Λαμπύρη που μου αρέσει. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά μόνη της. Ναι, ναι. Α, μόνη της. Ναι, δεν θα την ήθελα δίδυμο. Τουλάχιστον με αυτά τα δίδυμα που βλέπω μέχρι τώρα. Αν μου έλεγες Εμίλιος Λιάτσος και Χριστίνα Λαμπύρη, θα σου έλεγα 1000%. Γιατί σου πήγαινε ο Εμίλιος Λιάτσος όταν ξεκίνησε το Δελτίο του Σταρ, το περίμενες? Ο Εμίλιος Λιάτσος όταν ξεκίνησε το Δελτίο του Σταρ μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν τον έβλεπα στο Μέγκα, επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Το δοκίμασε και πέτυχε. Ναι. Ο Νίκος Ευαγγελάτος όμως είναι περισσότερο ταυτισμένος με άλλου τύπου δελτίο. Α, γι' αυτό το λες. Μάλιστα. Και έχει ένα διαφορετικό στυλ νομίζω. Δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο πολύ όσο ο Εμίλιος Λιάτσος. Είναι λιγάκι πιο ρευστός ο Εμίλιος Λιάτσος. Το καταφέρει να μπει κάπου. Το προφίλ του Νίκου Ευαγγελάτου είναι προφίλ άλτερ. Ναι, αλλά Ζήνα μου, στις εποχές που ζούμε, μπορείς να λες εύκολα όχι άμα σου γίνει πρόταση? Νομίζω ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος μπορεί εύκολα να πει όχι, αν δεν τον ενδιαφέρει να υπηρετήσει το lifestyle. Νομίζω πάλι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Την Τατιάνα θα την έβλεπε στο δελτίο? Πολύ. πολύ, πολύ. Μ' αρέσει. Γιατί? Μ' αρέσει αυτό της το βλέμμα. Το κόκαλο. Τι σου μου κόβει τα πόδια. Είναι αυτό το βλέμμα που σε καθυλώνει στο δελτίο. Σαν κίνηση. Η εκπομπή της πώς σου φαίνεται η οποία παρουσιάζει φέτος? Αχ, η εκπομπή της. Η εκπομπή της δεν θέλω να το πω σε τίτλο, δεν είναι εκπομπή. Αλλά είναι αυτό που λέω και έχω κάτσει και το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Έχει την ιδέα. Έχει την Τατιάνα που είναι πολύ καλή παρουσιάστρια. Αλλά δεν έχει το τελικό προϊόν. Τι εννοώ με αυτό? Ότι το τέλος κάτι της λείπει και δεν είναι ολοκληρωμένη εκπομπή. Επίσης, η επιλογή αυτών των τεσσάρων γυναικών για μένα δεν είναι ιδανική. Ναι. Για μένα πάλι. Και ό,τι λέω δεν είναι θέσφατο, είναι η γνώμη μου. Στην αρχή όμως φάνηκε ότι μπορεί και να είναι, Ζήνα. Πού στην φάνηκε? Αρχή. Δεν το έλεγα αυτό. Στην αρχή. Όχι, εγώ ποτέ δεν το είπα. Συγγνώμη, αλλά εγώ από την αρχή εκτίμησα ότι είναι λάθος η επιλογή των γυναικών. Εγώ που είμαι γυναίκα και εκείνη την ώρα θέλω να παρακολουθήσω τηλεόραση, ταυτίζομαι μόνο με τη μία από τις τέσσερις. Με ποια? Εγώ πραγματικά. Ναι. Μ' αρέσει η ανατροπή της Μαρίας Σταματέρη. Μάλιστα. Η ανατροπή, δηλαδή ότι την είχα μια γυναίκα, σύζυγο του Σταμάτη Μαλέλη γενικώς, και ο τρόπος που μιλάει και οι ατάκες που δίνει μου κάνουν πάρα πολύ. Όλες οι υπόλοιπες νομίζω ότι... Είναι υπερβολικές ίσως. Όχι, δεν είναι το προϊόν.
Πιστεύεις ότι... Η Τατιάνα είναι ένα πρόσωπο που ξέρει πολύ καλά τηλεόραση. Ξέρει και το πίσω από την κάμερα. Mm. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρω ότι στην πορεία θα το βρει. Το βλέπει ήδη, την καταλαβαίνω ότι το βλέπει, ότι κάπου έχει κάτσει το περιεχόμενό της. Θα πρότεινες αλλαγές προσώπων μεσούς περίοδου. Γιατί όχι, τι σημαίνει αυτό. Είναι καλύτερο να βλέπεις μια εκπομπή να πέφτει χωρίς να κάνεις αλλαγές. Έχεις δει απλά για το μάρκετινγκ των καναλιών, ότι αποδεχόμαστε μια ήττα. Δεν υπάρχει μάρκετινγκ σε μια εκπομπή, αγαπημένε μου. Ζήνα μου, μια εκπομπή είναι αν κάνω τον απαλογισμό της εβδομάδας μου και είμαι κάτω από τη βάση. Ξέρεις τι αστείο έλεγα πάντα στους συνεργάτες μου. Λέω, παιδιά, η εκπομπή μας σήμερα θα μας λυπηθεί η AGB και θα μας δώσει πάνω από τη βάση και θα μας τα πάρει την άλλη μέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν βλέπω μία εκπομπή και όταν έχει τελειώσει η εκπομπή δεν κατάλαβα γιατί έγινε, υπάρχει κάπου πρόβλημα με την εκπομπή. Η Τατιάνα νομίζω δεν είναι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι κάτι δεν της έχει βγει μέχρι τώρα όπως το περίμενε. Απλώς δεν θα είναι μία αποδοχή. Έχω παρακολουθήσει. Να σου πω λίγο κάτι. Όλες τις εκπομπές, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, έβλεπα τις προσπάθειές της να σώσει το περιεχόμενο. Είδα την πρώτη της εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Λιάγκα, που εκεί δεν ήταν μια ενδεικτική εκπομπή. Όχι, όμως εκπομπή. Από τη δεύτερη εκπομπή και μετά, κατάλαβα ότι κάπου υπήρχε το χάος. Το τηλεοπτικό χάος που λέω εγώ. Που το έχω υποστεί κι εγώ πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές που προσπάθησα να κάνω. Περνούσε ο καιρός και στην τρίτη εβδομάδα, όταν έβλεπα ότι κάτι δεν απέδιδε, προσπαθούσα να το ξαναχτίσω από την αρχή. Άρα απορρίπτει το ενδεχόμενο να βρεθεί η λύση στην εκπομπή με τα ίδια πρόσωπα και η Τατιάνα θα το τρέξει μόνη της. Κάτι τέτοιο μας λέει. Νομίζω ότι η Τατιάνα θα πάρει στα χέρια της το τιμόνι της εκπομπής, που ήδη βλέπω ότι ξεκινάει και το προσπαθεί. Ναι, ήδη το έχει πάρει. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες, σου αρέσει η Τατιάνα στο Σταρ, σου κολλάει στο Σταρ ή την προτιμούσες στον Αντένα ή στο Άλτερ? Μου λείπει από τον Αντένα η Τατιάνα. Όμως, και το έχω ξαναπεί κιόλας και το είχα πει και στην ίδια κάποια στιγμή που συναντηθήκαμε, μου λείπει από το καντράν του Αντένα που λέω εγώ. Δηλαδή, θα την ήθελα εκεί. Όμως, και στο Σταρ μ' αρέσει και έχει προσπαθήσει να ανανεώσει το προφίλ της. Δηλαδή, το τρέιλερ της το βρήκα πολύ έξυπνο. Εγώ. Δηλαδή, όταν είδα τις γυναίκες να κάνουν τους άγγελους του Τσάρλι και αυτά, είπα να. Η Τατιάνα τολμά κάτι διαφορετικό. Ναι. Ανεξάρτητα αν μου αρέσει πως χορεύει ή όχι. Γιατί δεν μ' αρέσει. Α, δεν σε αρέσει. Δεν μπορείς να κρατήσεις τη γλυκιά κουβέντα μέχρι τέλους με τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν ένα έξυπνο τρέιλερ. Ναι, και εμένα μου άρεσε το τρέιλερ τους πολύ. Για το δελτίο και περίμενα να δω την εκπομπή. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Φοβάμαι μήπως το Fab 5 γίνει για τις φάπες. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο που μαζευτούν πολύ και στο τέλος δεν μπουν τίποτα. Ναι. Που αυτό το βλέπω και στην εκπομπή του Φερεντίνου. Πώς το βλέπεις φέτος το Σταρ, με τις εκπομπές που έχει βγάλει? Πώς το βλέπω το Σταρ? Δηλαδή, βλέπω την μελέτη ανεπηρέαστα να συνεχίζει πολύ καλά στο πρωινό της, με τα νούμερά της, με την επιτυχία της. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει κάποια μέρα... Και να σου πω και κάτι, Ελένη, γιατί εσύ το ξέρεις καλά αυτό και εγώ οφείλω να λέω το σωστό. Γιατί είμαι και έξω από το παιχνίδι και άρα μπορώ να εκφράζω πια ελεύθερα την άποψή μου. Είναι δύσκολη η ενημέρωση, η ψυχαγωγία που κάνει η Ελεονόρα και πάει καλά αυτές τις δύσκολες περιόδους. Που εννοείται. Τα πάντα είναι πάνω στην ενημέρωση. Το γεγονός ότι καταφέρνει να ξεχωρίζει και μάλιστα με ικανοποιητικά νούμερα, σωστή, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες και στους ανθρώπους που είναι μπροστά. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ δεμένο πάνελ και μια πολύ καλή ομάδα από πίσω, με το Θέμη Μάλι αρχηγό, γιατί εγώ οφείλω να τα λέω αυτά. Αυτό είναι πολύ δυνατό πρόσωπο, το πρόσωπο που είναι πίσω από την Ελεονόρα. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και για τις υπόλοιπες λοιπόν εκπομπές του Σταρ. Πώς το βλέπεις φέτος το Σταρ? Η αλλαγή στο πρόσωπο, όπως το είχα πει και την πρώτη φορά που εμφανίστηκα, ότι δεν θα του βγαίνει του στα μάτια η επιλογή να επενδύσει σε ένα καινούριο πρόσωπο αυτή τη δύσκολη περίοδο, έτσι και έγινε. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τα νούμερα της μεσημεριανής ζώνης στο Σταρ τόσο χαμηλά που σε κανένα άλλο κανάλι δεν ήταν. Δηλαδή και εμείς όταν ξεκινήσαμε τότε στο Άλτερ με τη Σκορδά, τα πρώτα μας νούμερα ήταν σε ένα μέσο όρο 9%. Τώρα φαίνεται ότι το Σταρ έχει πέσει και από αυτό το μέσο όρο. Άσχετα αν στην πορεία το μπλα μπλα μπήκε πρώτο στη ζώνη του. Αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δύσκολο έργο στους ανθρώπους στο Σταρ
να αναστήσουν αυτό το μεσημεριανό με αυτή τη δομή, με αυτά τα πρόσωπα. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή γράφτηκε, τη μετακίνηση της Ελεονόρας στη μεσημεριανή ζώνη θα την ενέκρινες, θα την έβλεπες? Δεν θέλω να δίνω ιδέες στους αντιπάλους μας. Εγώ είμαι με την Ελένη. Το διάβασα. Το διάβασα κι αυτό. Στη συνέντευξη. Για να σε αλλάξω λίγο, Ζήνα. Έλα, κάνω λίγο πλάκα, γιατί πραγματικά είναι μια τόσο δύσκολη περίοδος που έχω φτάσει σε σημείο πια που δεν μπορώ να κρίνω περιεχόμενο εκπομπής, γιατί καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχουν πια οι εκπομπές να έχουν πρόγραμμα. Έτσι, όταν παλιότερα είχαμε 10 συνεργεία και στέλναμε 3 συνεργεία σε πρεμιέρες για να έχουμε υλικό, και τώρα στέλνω φωτογράφο για να έχω φωτογραφικά εσταντανέ, υπάρχει πρόβλημα. Άρα αυτό που μπορώ να κρίνω είναι σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αν αυτό μου αρέσει ή όχι. Έκανες ένα πάντρεμα πριν, το Fab 5, με το πρωινό του Φερεντίνου και μας πέρασε λίγο στον ντούκου. Τι ήθελες να πεις? Ήθελα να πω ότι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά που ήμουν κοντά στην παρέα σας, ότι εγώ δεν είδα καμιά πρωτοτυπία σε αυτό το πρωινό του Αντένα. Είδα ένα Χρήστο Φερεντίνο, ο οποίος είναι σαν να μην κάθεται στην κεντρική καρέκλα, δηλαδή σαν να μην είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Είδα πολλά πρόσωπα να προσπαθούν να μιλήσουν και στο τέλος να μην μπορώ να ακούσω τη φωνή κανενός. Και μάλιστα έχω κάτσει και το έχω μελετήσει αρκετές μέρες. Δηλαδή δεν είναι μια άποψη που σου τη λέω. Μισό λεπτάκι. Λες για τον Χρήστο Φερεντίνο ότι δεν τον νιώθεις ότι... Τι, ότι δεν τον νιώθεις ότι... Μόνο δεν τον χορταίνω στην εκπομπή του, για να το πω πολύ ξεκάθαρα. Εσένα σε χορταίνω το μεσημέρι. Εμένα και τη μετά από 100 χρόνια που είμαι σε αυτή την καρέκλα, θες δεν θες με χορταίνεις, αλλά ο Χρήστος, θέλω να πω... Είναι ένας παρουσιαστής, πολύ δυνατό μπραντ. Πολύ δυνατό, αλλά είναι καινούριος σε ένα πρωινό πρόγραμμα και θέλει ίσως και αυτό στον χρόνο του. Ελένη, όταν ένας παρουσιαστής είναι παρουσιαστής πρώτης γραμμής, δεν χάνεται στη σκηνή. Ζήνα, νομίζω ότι το κάνει και λίγο σαν παιχνίδι πλέον όλο αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό το ότι δεν ξέρω και πολλά πράγματα για τη showbiz και ότι πείτε μου να μάθω. Δεν εννοώ αυτό, Γρηγόρη μου, δεν εννοώ αυτό. Αυτό όμως γίνεται το ότι είναι λίγο πιο πίσω, το κάνει ηθελημένα, πιστεύω. Αυτό είναι ένα έξυπνο παιχνιδάκι που έχει βρει τηλεοπτικό παιχνιδάκι. Για να περνάει στο τηλεοπτικό κοινό και να βρει τρόπο να χώνεται. Έτσι, έτσι. Αυτό όμως δεν εννοώ εγώ. Εγώ λέω ότι βλέπω την εκπομπή στο Μέγκα και είναι η εκπομπή του Γιώργου και της Φέης. Της Φέης και του Γιώργου. Βλέπω ένα πρωινό στον Αντένα και είναι η εκπομπή των τεσσάρων. Άρα και ούτε εσείς, έχει καταφέρει όχι, να αναλυθεί. Όχι βέβαια. Αυτό λέω. Ότι μιλάνε πολύ και στο τέλος δεν καταλαβαίνω κανένα. Ζήνα μου, όμως θυμάσαι ότι πριν από 7 χρόνια, όταν έστησες εδώ το κουσκούς το πρωί. Αυτό δεν είπα. Ναι, είχες και εσύ εκεί τριάδα. Μη σου πω τετράδα, αλλά τριάδα και είδες όμως εκεί. Πεντάδα. Γιατί λέγαμε για αλλαγές. Τότε λοιπόν είχαμε στήσει μια ομάδα που ήταν η Κατερίνα Καραβάτο, ο Δημήτρης Σαράντος και η Κλεοπάτρα Πατλάκη. Και δίπλα τους ο Νίκος Μουτσινάς, η Μαρία Ηλιάκη, ο Δημήτρης Παπανώτας. Έτσι, έτσι. Βλέπεις πόσα πρόσωπα, τα οποία στην πορεία έγιναν πρωταγωνιστές όλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι και τότε και εγώ στον πρώτο μήνα κατάλαβα ότι έπρεπε ο ηγέτης να είναι ένας. Γιατί? Γιατί μέρα με τη μέρα έφθινε η πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με νούμερα τόσο υψηλά τότε που δεν τα πίστευαν στον Άλφα. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα ξεκίνησε με 49% ή 50%. Σημασία έχει ότι μέσα σε 2 εβδομάδες η μία ανατροπή διαδεχόταν την άλλη. Αυτό είναι τηλεόραση, δυστυχώς. Εσύ... Είτε μας αρέσει είτε όχι. Με λίγα λόγια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα. Σ' αρέσει το πρόγραμμα του Αντένα το πρωινό? Όχι. Γιατί ρε παιδί μου? Γιατί τα λέω μονολακτικά, γιατί εσύ μόνο έτσι με καταλαβαίνεις. Εξήγησε, δεν κλασικό... έχει ηγέτη. Δεν είναι θέμα, δεν λέει αυτό. Δεν λέει ότι δεν είναι κλασικό ή ότι δεν της αρέσει η κλασική συνταγή. Σου λέει ότι αυτή η εκπομπή δεν έχει ηγετικό πρόσωπο. Το κατάλαβα. Αυτό σου λέει. Αλλά όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, λέγαμε ότι υπάρχει αυτό το δίδυμο. Φερεντίνος Χριστίδου. Μα πάλι από αγαπημένα μου φίλε. Μα όταν κάθονται και κάνουν οι δυο τους συνεντεύξεις, είναι αυτό το δίδυμο, ρε παιδιά. Δεν κάθονται 10. Πόσες φορές τους είδα παρεάκι? Ναι, το παρεάκι προσπαθούν έτσι να ξεφύγουν και από την αμηχανία και να δέσουν σαν ομάδα. Αλλά είναι το δίδυμο, ρε Ζήνα. Στον αέρα δεν δένεις.
Δοκιμάζεις επενδύσεις στους δύο και σιγά σιγά βάζεις στους τέσσερις. Μα δεν γινόταν από την αρχή να ξεκινήσει και να είναι οι δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και να είναι οι δύο και σιγά σιγά. Διαρώταμε και εμένα που δεν γνωρίζα κανέναν τους να μπήκα στο καφέ. Ούτε τα ονόματά τους και τους κοιτούσα. Και παρόλα αυτά. Όχι τίποτα άλλο. Τους κάτσαμε και, τις κάτσαμε και βαριά στον εγκέφαλο. Εγώ ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, Ζήνα. Ότι ενώ η Ζαρίφη είναι τόσο πληθωρική σε κάθε εκπομπή που πάει, εκεί δεν έχει καταφέρει. Ψάχνονται ρε παιδιά. Δεν, η Κατερίνα δεν είναι, είναι ένα λίγο πρόσωπο φρέσκο στην τηλεόραση που θα ψαχτεί. Μωρέ Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κάθισε, παρακολούθησέ τους και δες το. Δηλαδή, εκεί που πάει να μιλήσει κάποιος και να ολοκληρώσει, μπαίνει κάποιος άλλος και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, τι έχει γίνει, δεν το καταλαβαίνω. Την καρδιά μου και δεν θέλω να κακολογήσω κανέναν, ούτε να φέρω σε δύσκολη θέση το πρωινό του Αντένα. Πιστεύω ότι οι αλλαγές και οι κριτικές όταν γίνονται για καλό, εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετη αυτή τη στιγμή. Καλοπροαίρετα λοιπόν λέω ότι έχω ένα Χρήστο Φερεντίνο, έχω το καλύτερο μπραντ. Μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και παλιότερα τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ήταν τα τρία δυνατότερα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Για μένα πάντα. Δεν το βλέπω λοιπόν αυτό. Ένας παρουσιαστής που είναι τόσο δυνατό μπραντ, σε ό,τι πρόγραμμα και να τον βάλεις, βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι στην κορυφή. Δεν θα ξεχάσω την Ελένη Μενεγάκη όταν κάναμε τηλεμαραθώνιο στον Αλφα. Για πρώτη φορά στη ζωή της έκανε τηλεμαραθώνιο και την άλλη μέρα έκλεψε τις εντυπώσεις. Όλοι μιλούσαν για την Ελένη στον τηλεμαραθώνιο. Τι είπα να πει. Όταν είσαι πρωταγωνιστής, είσαι πρωταγωνιστής. Μήπως Ζήνα μου όμως και ο ίδιος ακριβώς γιατί θέλει να αποφύγει τις κακοτοπιές, δεν θέλει να βγει τόσο μπροστά. Όταν όμως μετά ψάχνει τα νούμερα, να ξέρει ότι πρέπει να γίνει περισσότερο πρωταγωνιστής. Αυτό λέω. Μήπως έχει ευθύνη όμως και ο άνθρωπος που οργανώνει και διευθύνει αυτή την εκπομπή. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Μπορεί γιατί να είμαι ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει πίσω από τις κάμερες και δεν θέλω να θίξω συναδέρφους που εργάζονται. Όχι, όχι. Συνεχώς για να κάνουν αυτό το προϊόν. Δεν θίγουμε κάποιον. Μπορεί να είναι μια κοινή απόφαση, γιατί υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος από πίσω από τις κάμερες ο οποίος οργανώνει την εκπομπή και είναι υπεύθυνος για όλο αυτό το κόνσεπτ που βγαίνει. Μήπως λοιπόν είναι μια κοινή απόφαση των πίσω και των μπρος για αυτό τον τρόπο, για αυτό το δρόμο. Ότι θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θέλει να υπάρχει κανένας ηγέτης. Δηλαδή μπορεί να μην φταίει προσωπικά ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ λοιπόν αυτό που τους λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι το έχω δοκιμάσει σε 2-3 περιπτώσεις και δεν μου βγήκε. Ναι. Και είναι εφαρμοσμένο αυτό με πολλές προσπάθειες. Δεν βγαίνει. Ο κόσμος θέλει να ταυτιστεί με έναν ή με δύο. Εγώ συμφωνώ. Αν οι δύο έχουν να πούν πράγματα. Γιατί μπορεί να επιλέξεις δύο που μεταξύ τους να μην δένουν καθόλου. Αυτό θα ρωτήσω. Μεταξύ τους τους βλέπεις να δένουν καθόλου. Σύση με Χρήστο, υπάρχουν στιγμές που λες «Α, ωραίο σαν δίδυμο». Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Την αγωνία στο πρόσωπο όλων να τα καταφέρουν. Σήμερα έβλεπα, ας πούμε, τη Σύση να φοράει ένα δερμάτινο φόρεμα με κάτι αυτά, με κάτι υπερβολές, με κάτι... Δεν μου άρεσε. Γιατί είναι και ωραίο κορίτσι, δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι, Ελένη μου, και εσύ είσαι πολύ ωραία, αλλά έχεις δειθεί πολύ ωραία σήμερα. Παρεπιπτόντως το ρουχαλάκι σου το είδα στην πόδα του Μέγκα. Αυτά είναι. Εγώ το είδα στην πόδα του Αντένα. Πάμε στο Γκάλαν όλοι σήμερα αυτό το ρούχο. Εγώ ανησυχώ, λέω τα ίδια με τη Ζήνα Κουτσούλη. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις δίκιο, Ελένη, γιατί τα βλέπα όλα. Και σκεφτόμουν, λέω, Κασπίρης, τι μόδα να είναι. Αλλά ήταν σε Ζιβάγκο. Ναι, το είδα και εγώ, σε Ζιβάγκο, έχεις δίκιο. Εντάξει, είδες που τα παρακολουθώ, γιατί τα είδες ότι τα παρακολουθώ κι εγώ όμως. Και να σου πω, βλέπεις Αντένα δηλαδή. Βλέπω τα πάντα, Ζήνα μου. Όχι, όχι. Είμαι στο καμαρίνι εκείνη την ώρα και μπορώ να κάνω ζάπινγκ και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνεντεύξεις που βγάζουν και οι δύο, αλλά παίρνω και μια πρώτη εικόνα τι παίζουν από κουτσομπολιά και τα λοιπά. Εγώ είδα Νάντια Μπουλέ, λίγο. Για πες μου, πώς σου φάνηκε η Νάντια. Μ' άρεσε η αλλαγή στο look της πάρα πολύ, το μαλάκι της. Σε μένα μ' άρεσε. Μου είπε μια φίλη μου να σου πω ότι είναι σαν τη Βίκυ Καγιάκη, είναι καλό να μην την αντιγράφει. Κυριακή λέγεται η φίλη μου που μου είπε να σου το πω. Μαγεία μου. Εμένει στο στόμα της, πολύ γλυκά. Γιατί ξέρουν ότι... Και θέλουν να κάνουν ίντριγκα, λοιπόν. Και να σου πω ότι είδα τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη επίσης στο Μέγκα. Και ήταν κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά πάντα, τον είχα δει και σε σένα. Οπότε αυτά. Μια μικρή ερώτηση. Πιστεύεις ότι τώρα που θα σκάσουν
τα νέα σόου του Αντένα θα βοηθήσουν με αποκλειστικά, με ρεπορτάζ. Μην ολοκληρώσεις την ερώτησή σου, εννοείται. Εννοείται, βέβαια. Ό,τι και να του πάει καλά του Αντένα θα βοηθήσει πάρα πολύ καλά το πρωινό. Ό,τι και να πάει καλά στο οποιοδήποτε κανάλι φιλοξενεί το πρωινό, βοηθάει πάντα το πρωινό του. Για μένα πάντα το έλεγα και το λέω ότι το πρωινό είναι η ταυτότητα του καναλιού. Γι' αυτό κάθε κανάλι που έχει πρόγραμμα ολοκληρωμένο, έχει το πρωινό του. Σωστό. Και τελικά μετά τις διαφημίσεις, θέλω να μου πεις έτσι, τις δικές σου προβλέψεις, ρε παιδί μου, πώς τους βλέπεις τελικά αυτούς τους δύο, θα το πάνε έτσι, ή κάποια στιγμή κάποιος θα ξεφύγει, μετά τις διαφημίσεις, περίμενε. Εννοείται, περίμενε. Μετά.